Χαίρομαι πολύ που σας συναντώ ξανά. Μου αωσί. Πώς είστε? Εντάξει, πάμε καλά, το παλεύουμε καλά. Δεν με ρίχνουν και πολύ τα πράγματα, δηλαδή, και να με ρίξουν όπου να τυπετιέται. Επειδή είστε πολύ καλός παρατηρητής της ζωής, θεατρικής, τηλεοπτικής, τι περισσότερο σας κάνει εντύπωση αυτό το διάστημα? Εγώ δεν είμαι πολύ φαν του σύριαλ και μάλιστα του... αυτό που δεν είναι κωμωδία, δηλαδή αυτό που μου αρέσει πάντα είναι μια ωραία κωμωδία. Πώς κάναμε παλιά με Ρέπα Παπαθανασίου, Τρεις Χάριτες ας πούμε, κάτι ανάλογο, αυτό λείπει από την τηλεόραση. Και που ενέδωσα Δευτέρα. Όχι, γιατί ήσουν πιωμένη. Κι εγώ αν ήμουν πιωμένη θα ενέδιδα. Εγώ και χωρίς να ήμουν πιωμένη μπορώ να σου πω. Μόλις είστε τρελές ή το παριστάνετε. Δεν έχετε καταλάβει ότι αν αντί του Αντώνη ήταν ένας άλλος άντρας πιο άσχημος, δεν θα είχε γίνει αυτό που έγινε. Το γεγονός ότι λείπουν οι κωμωδίες είναι και ο ρόλος που δεν βλέπουμε και εσάς ενδεχομένως. Εμένα μου έχετε λείψει πάρα πολύ. Όχι, καμία σχέση. Και το λέω πολύ ειλικρινά. Εγώ έπαιξα πάρα πολλά σύριαλ, τα μισά από τα 12. Ήταν καλά, έως πολύ καλά. Θα παίξω ξανά. Είχα πάρα πολλές προτάσεις φέτος. Δηλαδή, σε όλα τα σύριαλ που παίζονται μου είπαν να παίξω. Δεν μπορούσα. Έχω την παράσταση, είναι πολύ δύσκολη παράσταση. Τα τελευταία χρόνια, πέρα από το Παπακαλιάτη που έπαιξα, έχω πει πάρα πολλά όχι, γιατί θέλω να κάνω θέατρο. Μου τύχαν κάποια πράγματα μικρά. Μίνι σειρές. Mm-hmm. Που είχα, ας πούμε, 4-5 γυρίσματα μόνο. Και ήταν και πολύ καλά τα σενάρια, αλλά δεν μπορούσα. Λόγω της ιστορίας που είχαμε, της οικογενειακής, έλειψα. Μήνες στην Πάτρα ζούσα. Ήταν εκεί ο άντρας μου, στο νοσοκομείο. Είστε άνθρωπος των προτεραιοτήτων πάντως, ξεκάθαρα. Πάρα πολύ. Μα αλλιώς πώς. Η οικογένεια είναι πρώτη. Ναι, και η αγάπη είναι πρώτη. Η αγάπη είναι πρώτη. Μπορεί να μην είναι οικογένεια και να σου ζητήσει τη βοήθειά σου ένας άνθρωπος φίλος σου που αγαπάς. Δεν θα τον τρέξει. Πού θα την ξαναβρεις την αγάπη? Πάει και τελείωσε. Η αγάπη δίνει παράταση στη ζωή. Τι είναι αυτός τον άντρα σας που τον καθιστά τόσο σπάνιο? Είναι γεμάτος. Γεμάτος από όλα τα πράγματα, τα αισθήματα που χρειάζονται για να ζήσει κάποιος άνθρωπος καλά. Και εσείς είστε χορτάτη. Κι εγώ, πολύ. Και κοιτάτε παρακάτω. Πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις κάτι που δεν το λέω και συχνά. Έχω φάει και πολύ χαστούκι στη ζωή, έτσι. Δεν είμαι ένας τυχερός άνθρωπος. Η τύχη είναι ότι βρέθηκαν μετά συγκυρίες ζωής με τον άντρα μου και με το παιδί μου και με τη δουλειά μου αργότερα, που ισορρόπησαν τα πολύ σκληρά πράγματα που έζησα με τα καλά που μου ήρθανε, με μια ανάσα δηλαδή στη ζωή. Αχ. Άλλη μια γυναίκα που χαίρομαι που θα την ενσαρκώσετε, άλλη μια ηρωίδα, ναι, πολύ ξεχωριστή. Και εγώ, και δεν το ήξερα το έργο αυτό. Είπα εδώ είμαστε, αυτό έχει νόημα σήμερα να κάνεις, να μιλήσεις για αξίες ζωής που τις έχουμε σχεδόν ξεχάσει. Το ξέρεις καθόλου το έργο? Το ηθικό δίλημα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Γιατί αυτό. Η Κοντέσσα Βαλέρα να ξέρει το μυστικό, ναι. της γιατριάς. Ότι δεν ξεπουλούνται όλα. Ακόμα και αν πεθαίνει στην πείνα. Και δεδομένου ότι εσείς έχετε μεγαλώσει, έχετε περάσει από όλα τα επίπεδα. Είμαστε πολύ φτωχή οικογένεια, αλλά με πολύ ζουμί που λέω εγώ. Αρχές όχι περιοριστικές. Ελεύθεροι άνθρωποι. Πώς μπορεί οι άνθρωποι να ψάχνουν την ευτυχία? Ποια είναι η ευτυχία του ανθρώπου? Τι είναι, τα λεφτά είναι? Η επιτυχία είναι? Η αγάπη? Να ερωτεύεται, και αυτό βασικά μεγάλη ιστορία. Και να μην έχει να δώσει λογαριασμό παρά μόνο σε αυτόν και στον άνθρωπο που ερωτεύεται. Δηλαδή είναι δύο ανθρώπων, είτε είναι αγόρια είτε είναι κορίτσια, ό,τι θέλει ας είναι. Δύο ανθρώπων ιστορία. Θα με παντρευτείς? Όχι, δεν σε θέλω παιδί μου. Δεν πειράζει. Θα περιμένω εδώ μέχρι να αλλάξεις γνώμη. Πρόσεχε, θα μείνεις γεροντοπαλίκαρο. Μπορεί ο στόχος λοιπόν να μην είναι ούτε η επιτυχία ούτε τα χρήματα κτλ. Σας ήρθανε στη ζωή? Δεν μου ήρθανε γρήγορα, οπότε είχα ήδη υποστεί την πολύ μεγάλη δυσκολία έως πείνα. Δεν ήμουνα να μου πάρει τα μυαλά το σοξέ ή τα φράγκα. Αυτό έχει συμβαίνει στις νεαρές ηλικίες ή αν έχεις προδιάθεση μπορεί να σου συμβεί και στα 80 σου. Εγώ αισθάνομαι σαν να
Μη φοβηθήκατε ποτέ το συνέστημα. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και την πάτησα πάρα πολύ. Πάρα πολύ την πάτησα. Πάρα πολύ. Και μέχρι μεγάλη. Μην το πιάσουμε αυτό. Αυτό είναι και κλεισμένων των θυρών. Όχι δηλαδή, εγώ τους ανοίγω κι όλες τις πόρτες αμαλάχη. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Γιατί παίζουν κι άλλα πράγματα ρόλο, ας πούμε. Μια ματαιοδοξία που έχουμε. Μια απόρριψη του φίλου μας. Του φίλου μας με ύψιλον. Πώς η γυναίκα μπορεί να είναι κι αυτή ίση με τον άντρα. Είναι θέματα πολλά. Με ποιον άντρα θα ταραβεριστεί που δεν είναι ένας μπουρτζόβλαχος στο μυαλό και παρακολουθεί την εποχή του και ότι η γυναίκα είναι σαν τον άντρα, για να μην πω και τίποτα. Μην πω και τίποτα χειρότερο και με πάρουμε τις πέτρες. Η γυναίκα είναι πολύ μεγάλη δύναμη. Τι να κάνουμε τώρα, αφού την έφτιαξε η φύση έτσι. Τεράστια δύναμη.